Κυρία Κωνσταντίνα Κούρα, καλημέρα. Τι κάνετε? Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Μια χαρά. Εσείς? Εμείς είμαστε πολύ καλά και θέλουμε να μάθουμε τα δικά σας. Ναι, φαντάζομαι τώρα ότι γίνεται ένας πανικός. Να πω στον κόσμο ότι είστε η πρόεδρος της εκπολιτιστικής εταιρείας νέων νικήτης ο Σίθων. Και είστε και η υπεύθυνη για την οργάνωση του 51ου του Ρωνέου. Πού βρισκόμαστε, τι γίνεται? Λοιπόν, τώρα έχουμε ηρεμήσει. Έγινε η κίνηση στις 8. Κολύμπησαν εν τέλει 18 κολυμβητές, γιατί είχαμε δύο ακυρώσεις τελευταία στιγμή. Λόγω COVID. Λόγω COVID, ναι. Mm-hmm. Ο ένας είναι ο Μάικλ Πίτερ Ρίτα από την Αγγλία, που δεν μπόρεσε να έρθει γιατί ανοίγει το lockdown στις 19 Ιουλίου. Και το έμαθε πρόσφατα ότι δεν μπορεί να έρθει. Αλλά τώρα κολυμπάνε 18 κολυμβητές. Πάνε πολύ καλά όλοι, αρκετά καλά. Έχουμε και την τιμή να έχουμε και το Χατζίμπε ή το Γιάννη αμαία με ακροπετηριασμό του καρπού του, το οποίο κολυμπάει κανονικά και αυτός. Ακριβώς την ίδια κατάταξη με τους υπόλοιπους, δεν με κολυμπάει σε ξεχωριστή κατηγορία. Ο καιρός είναι ευνοϊκός, έχει λίγο κυματάκι αλλά όχι απαγορευτικό, και ελπίζουμε να τους δούμε στον τερματισμό όλους. Ποιος το Ρωνέος είναι αυτός, κυρία Κούρα, που συμμετάσχετε σαν οργανωτική επιτροπή? Να πω, σαν είστε μέσα στην οργάνωση όλου αυτού. Δεν σας άκουσα, μάλλον σας έχασα λίγο με το σήμα. Μπορείτε να επαναλάβετε? Ναι, ποιος είναι αυτός, ο πέμπτος, ο όγδος, ο δέκατος το Ρωνέος που συμμετέχετε σαν οργάνωση, εσείς προσωπικά? Μ' ακούτε? Μας ακούτε τώρα? Είμαστε στον ακούω, αέρα. Ναι, τέλεια, ακούω. Τέλεια. Λέω, είναι ο 7ος, ο 8ος, ο 10ος το Ρωνέος στον οποίο συμμετέχετε σαν κυρία Κούρα, σαν στην διοργάνωση του αγώνα? Από το 2004. 2004. Συμμετέχω. Από το 2004 συμμετέχω σαν εθελόντρια και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Mm-hmm. Της εκπολιτιστικής εταιρείας της νικήτης, μέχρι και σήμερα βοηθάω στη διοργάνωση όσο μπορώ καλύτερα και περισσότερο. Είναι η πιο δύσκολη χρονιά? Ναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολα, γιατί λόγω του COVID συμβαίνουν πολλά απρόπτα. Έπρεπε να εφαρμόσουμε δύσκολα πρωτόκολλα σε ανοιχτή εκδήλωση. Προσπαθήσαμε να προστατεύσουμε και τους κολυμβητές μας και τους συνοδούς, αλλά και τους καπετάνιους που θα είναι σε κοντινό σημείο με τους αθλητές. Να πούμε στον κόσμο βέβαια ότι μαζί με τους κολυμβητές υπάρχουν και βαρκάκια, τα οποία είναι βαρκάκια συνοδείας. Χτύπα ξύλο αν χρειαστεί κάποιος μια βοήθεια ή οτιδήποτε. Για το κάθε ένα κολυμβητή υπάρχει σκάφος συνοδείας. Για το κάθε κολυμβητή ξεχωριστά, που τον ακολουθεί από την αρχή μέχρι τον τερματισμό του. Περίπου τι ώρα περιμένετε τον πρώτο να φτάσει? Γύρω στη μία με μία μισή, από ό,τι είδαμε την ταχύτητά του, και αν δεν αλλάξει κάτι στις καιρικές συνθήκες, δηλαδή αν δεν ανέβει ο κυματισμός, πιστεύουμε ότι γύρω στη μία μισή θα έχουμε τον πρώτο τερματίσαντα, που είναι ο Χρυσικόπουλος. Ο Σπύρος ξεχωρίζει αυτή τη στιγμή σαν πρώτος. Θα θέλατε, έχετε εύκαιρα τα ονόματα να μας τα πείτε λίγο των ανθρώπων που συμμετέχουν στον Ρωνέο, γιατί είναι μεγάλο κατόρθωμα το να μπορέσεις να συμμετέσχεις και και ακόμα μεγαλύτερο φυσικά να τερματίσεις, αλλά και ακόμα και μόνο η συμμετοχή είναι τεράστιο πράγμα. Ναι, οι κολυμβητές αυτοί που τελικά ξεκίνησαν 18 είναι ο Χρυσικόπουλος, ο Σπύρος από την Αθήνα, η Στογιαννίδου, η Κλεοπάτρα από τη Θεσσαλονίκη, ο Κουρλιούρος ο Νίκος, ο Βοσνακίδης ο Μιχάλης, ο Αποστολίδης ο Ανδρέας, ο Ζουρμπάκιου Μπογκδάν από τη Ρουμανία, ο Κουτλιάνος ο Βασίλης από εδώ από την Κίτη, η Γκλέζος Χρήστος, Χατζελευθερία Τάνια, Παπανίκος Βασίλης, Ψιλόλιγνη Σοφία, Καραμούτσος Κωνσταντίνος, Αγκουράς Χριστόφορος, Χατζίμπεης Γιάννης, Αγκόλη Έντουαρτ, Κυφωνίδης Γιάννης, Μάγκος Γιώργιος και Ιωαννίδης Άρης. 18 κολλητές. Για πείτε μας λίγο δύο λόγια για αυτόν τον αγώνα. Από πού ξεκινάει, πού τερματίζει, την ιστορία του. Θα θέλαμε λίγο να μας τα πείτε αυτά στον αέρα, να ακούσει και ο κόσμος τι είναι αυτό που κάνετε. Αυτός ο αγώνας κλείνει 51 χρόνια φέτος. Ξεκίνησε το 1971 από μία παρέα εδώ από την παραλία της Νικήτης, από ανθρώπους οι οποίοι είχαν απλά αγάπη για την θάλασσα, δεν ήταν αθλητές, και θέλαν και να τιμήσουν και επ' ευκαιρίας, τώρα που έχουμε και την επέτειο, να τιμήσουν την απελευθέρωση της Χαλκιδικής,
αποφασίσα να κάνω το πέρασμα από τη Νικήτη στην Κασάνδρα. Αυτό πάρα πολύ γρήγορα έγινε θεσμός. Άλλαξε η πλευρά εκκίνησης, αντί να είναι από τη Νικήτη, ξεκινάμε πλέον τα τελευταία 25 χρόνια από την Καλλιθέα και τερματίζουν εδώ στη Νικήτη. Δεν έχει σταματήσει ποτέ, εκτός από το 1974 με την αλλαγή τις αλλαγές αυτές που έφεραν πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα. Και πέρσι, που με τον κορονοϊό δεν επιτρέπονταν να γίνουν τέτοιες εκδηλώσεις, και κάναμε μια τυπική σκυταλοδρομία απλά για να γραφτεί από κολυμβητές του Διάβλου παλιούς από εδώ από την Νικήτη. Μάλιστα. Το 1973, για να αγκαλιάσει κάποιος σύλλογος αυτό τον αγώνα, δημιουργήθηκε η Πολιτική Εταιρεία Νέων Νικήτης Ουσίθων και από τότε είναι η διοργανώτρια αυτού του αγώνα μέχρι και σήμερα. Είναι ένα τεράστιο επιτεύγμα, δηλαδή, γιατί δεν είναι από ανθρώπους που είναι επαγγελματίες, είναι το χόμπι τους, είναι η αγάπη τους για την περιοχή. Ακόμα και οι άνθρωποι οι οποίοι συμμετέχουν, δεν ξέρω κατά πόσο από τους 18 είναι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται επαγγελματικά, να το πω, με τον. Οι περισσότεροι φαντάζομαι είναι ερασιτέχνες. Με τον αθλητισμό. Ναι. Πάντα είναι ένα 30-40% maximum. Mm-hmm. Οι περισσότεροι είναι ερασιτέχνες, είναι εραστές της θάλασσας. Ναι. Είναι οι άνθρωποι που αντί να κάνουν περπάτημα ή κάποιο άλλο είδος γυμναστική, κολυμπάνε. Mm-hmm. Δίνουν την ψυχή τους για αυτό το πράγμα, το αγαπάνε και το αποδεικνύουν με τον τερματισμό, γιατί το να τερματίσει 26 ολόκληρα χιλιόμετρα, η λογική κάποια στιγμή σε εγκαταλείπει. Πόσα χιλιόμετρα, πόσα χιλιόμετρα είναι? 26 χιλιόμετρα είναι περίπου, γιατί μιλάμε για θάλασσα, οπότε έχουμε και κάποια ζιγζάκ που κάνουν οι κολυμβητές αναγκαστικά, λόγω ρευμάτων, οπότε υπολογίζουμε κάθε χρόνο ότι είναι το λιγότερο 26 χιλιόμετρα που θα διανύσει ένας κολυμβητής για να τερματίσει. Είναι πολύ όμορφο, δηλαδή το ακούω εγώ απ' έξω, είναι πολύ όμορφο όλο αυτό που μπορείτε και συντηρείτε. Είναι πολύ όμορφο, είναι πάρα πολύ συγκινητικό, δηλαδή ο κόσμος που είναι εδώ κάθε φορά το τερματίζουν οι κολυμβητές χωρίς να τους γνωρίζουν καν. Τους αγκαλιάζουν, συγκινούνται μαζί τους. Είναι πλέον τόσο γνωστό πράγμα εδώ στην Νικήτη αυτό που κατεβαίνει όλο το χωριό με τους τουρίστες να υποδεχτούν τους κολυμβητές με πάρα πολύ αγάπη και συγκίνηση. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι δεν κολυμπάνε για κάποιο χρηματικό έπαθλο, κολυμπάνε για τον εαυτό τους, κολυμπάνε για οποιονδήποτε θέλουν να αφιερώσουν αυτόν τον αγώνα, πρώτος ένα Στεφάνι Ηλιάς. Κύριε Ακουρά, εσείς έχετε συμμετάσχει ποτέ? Έχω συμμετάσχει το 2009, κολύμπησα. Πώς ήταν η εμπειρία? Τι να πω, φανταστική. Δηλαδή, κολύμπησα 13 ώρες και 38 λεπτά για να τερματίσω, τερμάτισα τη νύχτα. Η συγκίνηση ήταν τόσο μεγάλη που έκανα πάνω από μισή ώρα να με βγάλουν από τη θάλασσα και να σταματήσω να κλαίω για να μπορώ να περπατήσω. Εντάξει, για μένα που είναι και το χωριό μου και ήταν όλοι οι άνθρωποι του χωριού κάτω, ήταν μοναδική στιγμή, γι' αυτό και αποφάσισα να μην το ξανακάνω, για να μην αντικαταστήσω αυτή τη στιγμή με τίποτε άλλο. Για να μην την, αντικαταστήσετε, είναι τόσο έντονη αυτό το συνέστημα που νιώθετε όταν... Δεν ήθελα να το ξανακάνω ποτέ. Είπα ότι δεν θέλω να το ξανακάνω. Θέλω να το ζω, κάθε χρόνο το ζω μέσα από τη διοργάνωση, μέσα από κολυμβητές και σαν συνόδος που υπήρξα. Αλλά δεν θέλω να αντικαταστήσω εκείνη τη στιγμή όταν είδα... Φοβάστε μήπως υποβαθμίσετε, φοβηθήκατε μήπως υποβαθμίσετε το τόσο έντονο? Όχι, είναι τόσο έντονο ακόμα. Τόσο έντονο. Ναι, είναι, ναι, τόσο έντονο ακόμα. Είναι, ναι, σαν να το έζησα χθες και έχουν περάσει 11 χρόνια. Δηλαδή ακόμα είναι γεμάτο αυτό το πράγμα. Νομίζω πολύ όμορφο ότι, αυτό που ακούω, πολύ όμορφο. Ερασιτέχνης, δεν ήμουν αθλήτρια ποτέ. Είμαι ένας άνθρωπος με χούια που λέμε εδώ όπως όλος ο κόσμος. Απλά έβαλα πείσμα και στόχο και είπα ότι κάποια στιγμή αυτό το πράγμα που γίνεται στο χωριό μου θέλω να το κάνω. Προπονήθηκα όσο μπορούσα καλύτερα. Εντάξει, σίγουρα ταλαιπωρήθηκα γιατί δεν είμαι αθλήτρια, οπότε κολύμπουσα πάρα πολλές ώρες. Αλλά η ανταμοιβή όταν τερματίζεις δεν μπορεί να συγκριθεί με τίποτα. Τέλεια. Κυρία Ακούρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εύχομαι να πάνε όλα καλά, εμείς γιατί και εγώ πρέπει να τελειώσω, να κλείσω σιγά σιγά την εκπομπή. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Συγγνώμη που ήταν λίγο σύντομη η επικοινωνία μας, αλλά... Όχι, Χριστόδο. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ που αναφέρατε αυτό το γεγονός και εύχομαι κάθε χρόνο να μπορείτε να έρχεστε κιόλας. Με μεγάλη μας χαρά και για να ξέρετε ότι τίποτε το Λίμπερο είναι δίπλα σας σε ό,τι χρειαστείτε.
Ευχαριστούμε πολύ. Σας καλή ευχαριστώ. Συνέχεια και καλή συνέχεια στο καλοκαίρι μας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κούρα. Να είστε καλά.